για να μην παραχωρήσει ο Θεός και πράξεις τα των εχθρών, δηλαδή τα των δαιμόνων, να διαφυλάξεις ασφαλώς τον λόγο σου από κάφηση και τον λογισμό σου από έπαρση, λέγει ο Άγιος Μάρκος ο ασκητής στο σύγγραμμά του περί των ιωμένων εξέργων δικαιούστε, που βρίσκεται στην Φιλοκαλία εις τον πρώτο τόμο. Ασφάλισε λόγων από καυχήσεως. Πρόσεξε δηλαδή τα λόγια σου. Βάλε ασφάλεια στο στόμα σου, να μην καυχάται. Ασφάλισε και λογισμών από ίσεως. Διαφύλαξε και το λογισμό σου από την ίηση, από την ιδέα δηλαδή ότι είσαι κάτι, από την έπαρση, από την αλαζονία, από την ιδέα ότι είσαι κάτι σπουδαίο και μεγάλο. Η αληθινή ιδέα που πρέπει να έχουμε είναι ότι είμαστε το ουδέν, το τίποτε. Και γιατί αυτό, ή να μην παραχωρηθείς και πράξεις τα εναντία. Γιατί υπάρχει ο φόβος να κάνεις τα έργα του εχθρού, να πέσεις στο κακό, στην αμαρτία. Και αυτό συμβαίνει επειδή προϋπάρχει υπερηφάνεια στο λογισμό ή υπάρχει υπερηφάνεια στα λόγια, καύχηση, καυχησιολογία, που πάλι και αυτό είναι εκδήλωση της ιήσεως, της υπερηφανίας, του υψηλού φρονήματος που υπάρχει μέσα μας. Και όπου υπάρχει πτώσης, εκεί προεσκύνωσε η υπερηφάνεια, όπως μας λένε οι Άγιοι Πατέρες. Φυλάξου λοιπόν από την υπερηφάνεια τόσο στα λόγια, όσο και στους λογισμούς. Διότι το αγαθό, συνεχίζει ο Αββάς Μάρκος, δεν επιτελείται μόνο από τον άνθρωπο, αλλά και από τον παντεπόπτη, αλλά από τον παντεπόπτη Θεό, που επιβλέπει τα πάντα, το Θεό που βλέπει τα πάντα. Ού γαρ εξ ανθρώπου μόνο τελεσιουργείται το αγαθόν, αλλά εκ του παντεπόπτου Θεού. Δεν μπορεί ο άνθρωπος από μόνος του να κάνει τίποτε το καλό, αλλά το καλό γίνεται από τον Θεό. Και ο Θεός δίνει τη Θεία του χάρη εις τον άνθρωπο τον καλοπροαίρετο που θέλει να κάνει το καλό και να συνεργαστεί μαζί του. Όταν ο άνθρωπος είναι ταπεινός, τότε δέχεται τη Θεία χάρη, τη Θεία βοήθεια και τότε μπορεί να κάνει το καλό συνεργαζόμενος με τον Θεό. Αλλά για να είναι ταπεινός πρέπει να φυλάσσεται, όπως μας είπε προηγουμένως ο Αββάς Μάρκος, από την αλαζονία, από την έπαρση, από την ίηση, από την μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του και από την άλλη πλευρά να φυλάσσεται και από την καύχηση. Από την αλαζονία, λέει ο Ρος Χρυσόστομος και διαβάζουμε στην Πατερική Συλλογή Φως τα Φώτα, γεννιέται η υπεροψία των φτωχών, η επιθυμία για τα χρήματα, η αγάπη για εξουσία, ο πόθος για δόξα. Αυτό το είδος ο άνθρωπος είναι έτοιμος να αποκρούσει κάθε ενόχληση. Δεν δέχεται δηλαδή τίποτε το θλιβερό, τίποτε που θα τον δυσκολέψει και τα βάζει με τους άλλους και τα βάζει και με τον Θεό. Ο αλαζόνας, συνεχίζει ο Ιερός Χρόστομος, δεν ανέχεται να τον προσβάλλουν ούτε οι ισχυρότεροι, ούτε οι ασθενέστεροι. Γι' αυτό και λέγει, είναι έτοιμος να αποκρούσει κάθε ενόχληση. Και αυτός που δεν ανέχεται να τον προσβάλλουν, ούτε τα δεινοπαθήματα ανέχεται, καμία θλίψη δεν θέλει να ανεχθεί. Όποιος είναι αλαζονικός, να μας διδάξει και ο Άγιος Νικήτας ο Στιθάτος, και εξαπατάται από την μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, δεν θα αποκτήσει ποτέ τη χάρη της ταπεινώσεως μέσα στο φως κατανήξεως, με την οποία χορηγείται φως σοφίας Θεού σε εκείνους που έχουν συντριβεί στην καρδιά, σύμφωνα με το λόγο της Γραφής. Μέσα στο δικό σου φως θα δούμε φως, εν το φωτί σου οψώμεθα φως.
Πότε όμως ο άνθρωπος βλέπει το φως του Θεού, όταν συντρίβει το φρόνημά του, όταν ταπεινώνει τη γνήσια, όταν εξαλείφει την αλαζονία και την ίγηση. Τον αλαζόνα, λέει ο Άγιος Νικήτας, θα το σκεπάσει η νύχτα των παθών, όπου περιφέρονται όλα τα θηρία του δάσους της ανθρωπίνης φύσεως και τα λιονταρόπουλα της ιήσεως, δηλαδή οι δαίμονες της καινοδοξίας και της πορνείας, που ουρλιάζουν και ζητούν ποιο να καταπιούν και να το ρίξουν στην κοιλιά της απογνώσεως. Σκέψου, λέει και ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, σκέψου ότι ο Θεός σου και Βασιλέας, αλλά και Υιός του Θεού, κένωσε τον εαυτό του, άδειασε δηλαδή τον εαυτό του, παίρνοντας μορφή δούλου. Σκέψου ότι έγινε φτωχός και συγκαταρρυθμήθηκε μεταξύ των ατίμων και σταυρώθηκε. Αν έτσι έγινε με το Θεό, εσύ ο άνθρωπος που αποτελείσαι από σάρκα και αίμα, που είσαι χώμα και στάχτη και που αλίμονο δεν έχεις τίποτε το αγαθό, αλλά είσαι τελείως ακάθαρτος, πώς έχεις μεγάλη ιδέα και αλαζονεύεσαι και υπερηφανεύεσαι? Πόσο μεγάλη αμαρτία είναι λοιπόν η αλαζονία, η ίηση, η υπερηφάνεια. Από εκεί ξεκινούν όλα τα κακά. Για ποιο λόγο, θα μας πει ο Ρέος Χρυσόστομος, τεντώνεις το λαιμό σου από υπερηφάνεια? Γιατί βαδίζεις πάνω στα νύχια των ποδιών σου? Γιατί ανυψώνεις τα φρύδια σου? Γιατί φουσκώνεις φαντασμένα το στήθος σου? Μια τρίχα δεν μπορείς να κάνεις άσπρη ή μαύρη και αεροβατής, σαν να είσαι ο κυρίαρχος του κόσμου? Ίσως θα ήθελες να αποκτήσεις και φτερά, για να μην βαδίζεις πάνω στη γη. Τι να σε ονομάσω, για να περιορίσω την ανοησία σου? Να σε πω τέφρα και σκόνη και καπνό και κονιορτό? Αλλουδέποτε μέχρι σήμερα συνέλαβες την πραγματική σου εικόνα. Ο υπερήφανος πραγματικά ζει μια φαντασίωση. Ο ταπεινός είναι ο άνθρωπος που ζει την πραγματικότητα, που έχει την πραγματική, τη σωστή, την αληθινή εικόνα για τον εαυτό του. Αν θέλεις, λέει πάλι ο Ρεσόστομος, να συνετίσεις τον υπερήφανο άνθρωπο, μη μεταχειρίζεσαι πολλά λόγια. Υπενθύμησέ τον την ανθρώπινη φύση και κάνε του αυστηρές παρατηρήσεις, λέγοντάς τον: τι υπερηφανεύεται η γη και σποδός, χώμα και στάχτη? Για ποιο λόγο υπερηφανεύεται το χώμα και η στάχτη? Και ο άνθρωπος τι είναι παρά ακριβώς αυτό, χώμα και στάχτη? Το πάθος της υπερηφάνειας, μας διδάσκει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, αποτελείται από δύο άγνοιες ενωμένες μαζί. Και αυτές οι δύο άγνοιες ενωμένες μαζί αποτελούν μια φρόνηση συγκεχημένη. Υπερήφανος είναι μόνο εκείνος που αγνόησε και τη Θεία Βοήθεια και την ανθρώπινη ασθένεια. Δύο άγνοιες ενωμένες. Ο υπερήφανος δεν ξέρει τι θα πει η Θεία Βοήθεια, αλλά δεν ξέρει και ποιος είναι ο ίδιος και ποια είναι η δύναμή του, ότι είναι τελείως ασθενής και ουσιαστικά τίποτα δεν μπορεί να κάνει. Άρα λοιπόν η υπερηφάνεια, λέει ο Άγιος Μάξιμος, είναι στέρηση θείας και ανθρώπινης γνώσης. Με δύο αρνήσεις των αληθινών άκρων γίνεται μία και ψεύτικη κατάφαση και νομίζει ο υπερήφανος ότι είναι κάτι σπουδαίο, γιατί μπορεί να τα κάνει όλα μόνος του. Και αυτά είναι τρομερές πλάνες. Η υπερηφάνεια είναι η βασίλισσα όλων των αμαρτιών, μας διδάσκει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Διάλογος. Και μόλις νικήσει τον άνθρωπο και εχμαλωτήσει την καρδιά του, τον παραδίδει στην εξουσία των στρατηγών της,
για να τον θανατώσουν. Από την υπερηφάνεια ξεκινούν όλα τα πάθη. Η αλαζονία, θα μας πει και ο Μέγας Βασίλειος, η οποία συνδέεται βέβαια άρρηκτα με την υπερηφάνεια, είναι ένα ζευγάρι ξυλοπόδαρα που ψηλώνουν τον άνθρωπο χωρίς να τον μεγαλώνουν. Μη ζητάς υπεροχή, αλλά να αναγνωρίζεις την ισότητα της φύσης και να αγαπάς να είσαι ισότιμος προς εκείνους που φαίνονται ότι υστερούν κάπως απέναντί σου και έτσι να καλλιεργείς το ταπεινό φρόνημα. Η κατά Θεού κάφηση, λέει ο Μέγας Βασίλειος, είναι όταν κάποιος αποδεί τα καταφθώματά του όχι στον εαυτό του, αλλά στον Θεό. Αν θέλεις λοιπόν να καυχηθείς, καυχήσου για τον Θεό, για τη δύναμη του Θεού, με την οποία έκανες, αν έκανες κάτι καλό. Είναι πολύ δύσκολο, αν μας πει και ο Άγιος Σιλωνός, να διαγνώσεις μέσα σου την υπερηφάνεια. Να όμως μερικά συμπτώματα. Αν σε προσβάλλουν δαίμονες ή σε βασανίζουν κακοί λογισμοί, αυτό σημαίνει πως δεν έχεις ταπείνωση. Γι' αυτό, έστω και αν δεν αντιλήφθηκες την υπερηφάνειά σου, ταπεινώσου. Αν είσαι οξύθυμος ή όπως λένε νευρικός, αυτό είναι αληθινή συμφορά. Και αν πάσχεις από παροξυσμούς και φοβίες, θα γιατρευτείς με τη μετάνοια, με το ταπεινό φρόνημα και με την αγάπη για τον αδελφό σου, ακόμα και για τους εχθρούς. Όποιος δεν αγαπάει τους εχθρούς, σε αυτόν δεν έχει κατοικήσει ακόμα η χάρη του Θεού. Η ταπεινή ψυχή έχει μεγάλη ανάπαυση, ενώ η υπερηφάνεια βασανίζει η ίδια τον εαυτό της. Ο υπερήφανος δεν γνωρίζει την αγάπη του Θεού και βρίσκεται μακριά του. Υπερηφανεύεται πως είναι πλούσιος ή επιστήμον ή ένδοξος, μα δεν ξέρει την τραγικότητα της στόχιας και της απώλειάς του, αφού δεν γνώρισε τον Θεό. Απέναντίας, εκείνον που αγωνίζεται εναντίον της υπερηφάνειας, τον βοηθάει ο Κύριος να νικήσει αυτό το πάθος. Κάποτε ο Άγιος Σιλωνός πήγε να προσευχηθεί και όπως πήγε να προσκυνήσει την Αγία εικόνα του Κυρίου, είδε μπροστά της να στέκεται ένας δαίμονας και τότε στενοχωρήθηκε βέβαια πάρα πολύ και ρώτησε τον Κύριο γιατί το συμβαίνει αυτό και πήρε την απάντηση ότι αυτό συμβαίνει σε αυτούς που είναι υπερήφανοι. Και στη συνέχεια άκουσε τη συμβουλή από τον Θεό, κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Ο άνθρωπος πρέπει να αγωνίζεται συνεχώς εναντίον της υπερηφάνειας και έτσι να κατατροπώνει τον δαίμονα και να αξιώνεται να λατρεύει σωστά τον Θεό. Για ποιο πράγμα καυχέσαι, μας λέει και όσοι ως άθιμος της Χίου, ότι είσαι ανδρείος, ότι κοπιάζεις, ότι αγρυπνείς, ότι νηστεύεις. Ο Θεός σου δίνει τη δύναμη. Δικό σου τίποτα δεν έχεις. Άνεφε μου, ου δύναστε ποιήν ουδέν, είπε ο Χριστός. Τώρα, για μια στιγμή, σου δίνει κάτι ο Χριστός και μένεις άχρηστος. Για τη σοφία σου επέρεσε. Το Θεό είναι αυτή. Ο άνθρωπος δικό του δεν έχει τίποτε. Επέρεσε επειδή έχεις πλούτο, αλλά πού τον βρήκες? Ο Θεός σου τον έδωσε. Και αν δεν το μεταχειριστείς καλώς, σου γίνεται αιτία απώλειας. Όταν φαντάζεσαι και υπερηφανεύεσαι και καυχάσαι ή για τη σοφία ή για την ανδρεία ή για κανένα άλλο από αυτά τα μάτια, όλο χαμένος θα είσαι και όλο μέσα στις αμαρτίες, γιατί δεν φρονείς τα αιώνια αλλά τα προσωρινά. Και αν έχεις κάτι από αυτά τα μάτια και καυχέσαι, είτε είναι πλούτος, είτε είναι δόξα ανθρώπινη, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, να ξέρεις ότι και αυτά ο Θεός σου τα έδωσε και εάν δεν πάψεις να υπερηφανεύεσαι,
Οπωσδήποτε και αυτά κάποια στιγμή θα τα χάσεις, θα τα απολέσεις. Και αυτό βέβαια κατ' οικονομία Θεού, για να συμμαζευτείς. Αν πάλι τα έχεις μέχρι τέλος της ζωής σου και δεν έχεις μετανοήσει, τότε βέβαια θα έχεις να κολλαστείς στην αιώνια κόλαση, γιατί φεύγεις αμετανόητος και ατακτοποίητος με υψηλό φρόνημα. Καυχήθηκε ο Δαβίδ για τα πλήθη του λαού του, λέει ο Άγιος Δημήτρης του Ροστόφ, και τον είδε να φανίζεται από το φοβερό θανατικό. Καυχήθηκε ο Εζεκίας για τα πλούτη του και έχασε όλους τους θησαυρούς του. Καυχήθηκε ο Ναβουχοδονόσορ για τη Βαβυλώνα του και έχασε τα λογικά του. Καλύτερα να μην κάνεις τίποτε αξιόλογο και να είσαι γι' αυτό ταπεινός, παρά να καυχάσαι για τις όποιες επιτυχίες σου. Ο Φαρισαίος έκανε καλά έργα, αλλά όταν καυχήθηκε γι' αυτά, καταστράφηκε. Ο Τελώνης δεν έκανε τίποτε καλό, σώθηκε όμως με την ταπείνωσή του. Διότι όπως είπε ο Κύριος, κατέβει ούτως δε δικαιωμένος εις τον οίκον αυτού, ή γάρ εκείνος. Ας ασφαλίσουμε λοιπόν το στόμα μας, το λόγο μας από την καύχηση και το λογισμό μας από την ήγηση, από την υπερηφάνεια, για να μην παραχωρηθεί από το Θεό να πράξουμε τα αντίθετα, τα δαιμονικά. Γιατί ο άνθρωπος από μόνος του τίποτε καλό δεν μπορεί να κάνει, παρά μόνο με τη βοήθεια του Θεού μπορεί να κατορθώσει το καλό και έτσι να αξιωθεί και τη σωτηρία του. Το δέθω ημών δόξα πάντοτε, γίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.